Στη Λάρισα σήμερα και αύριο στα Τρίκαλα, ο επικεφαλής του Μέρα 25, ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης, επί ώρες μιλούσε με διδάσκοντες και φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπου και τον συναντούμε. Γεια σας κύριε Βαρουφάκη. Καλώς ήρθατε στα μέρη μας. Καλησπέρα κύριε Πολύζο. Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι στα μέρη σας. Και δική μας που τα λέμε, έβλεπα νωρίτερα τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα. Είπατε λοιπόν για μια απόλυτη παράδοση της κυβέρνησης στα συμφέροντα στο θέμα της ενέργειας. Είπατε ούτε λίγο το πολύ ότι θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα που να ένιωσε πραγματικά ο πολίτης, η κοινωνία, ότι ανακουφίζεται σε αυτές τις πολύ δύσκολες εποχές, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένη πολιτική επιλογή να ευνοηθούν οι ολιγάρχες, όπως είπατε. Έτσι είναι. Γιατί αν το σκεφτούμε, ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να πιστέψετε εμένα, αν ακολουθήσουμε την οδό της λογικής. Ξέρουμε ότι το 56% της ενέργειας που παράγεται δεν έχει καμία σχέση με το φυσικό αέριο. Κάποιες από αυτές τις κιλοβατόρες παράγονται με μηδενικό κόστος. Για παράδειγμα, από τα υδροηλεκτρικά έργα. Άλλες από το λιγνίτι, άλλες από τον ήλιο, με τα φωτοβολταϊκά, άλλες από τον αέρα, με τις ανεμογεννήτριες. Τίποτα από αυτά δεν έχει αυξηθεί ως προς το κόστος τους. Το κόστος τους είναι το ίδιο που ήταν και πριν από ένα χρόνο. Μπορεί να είναι και μικρότερο, γιατί κάποια φωτοβολταϊκά έχουν γίνει πιο φτηνά κτλ. Το οποίο σημαίνει ότι τουλάχιστον 56% της αύξησης της τιμής της ενέργειας καταλήγει στην τσέπη συγκεκριμένων τεσσάρων κρατικοδίαιτων ολιγαρχών και μια ξένη εταιρεία με έδρα το Λονδίνο, τη CVC, που έχει αγοράσει τα υδροηλεκτρικά μέσω της ΔΕΗ. Αν η κυβέρνηση ενδιαφέρεται πραγματικά για το κεφαλικό που παθαίνει κάθε Έλληνας, κάθε Ελληνίδα που ανοίγει το λογαριασμό της ΔΕΗ, αν πραγματικά θέλουν να κάνουν κάτι, να σταματήσουν τις ανοησίες για επιδοτήσεις και να βάλουν ένα πλαφόν σε κάθε μονάδα παραγωγής που είναι λίγο πάνω από το κόστος. Δεν είπαμε να χάνουν οι άνθρωποι, αλλά να έχουν ένα ποσοστό κέρδους 5%. Δεν είναι κακό ένα 5% κέρδους. Πηγαίνετε έξω εκεί, στη Λάρισα, στο Βόλο, στα Τρίκαλα, να ρωτήσετε πόσοι επιχειρηματίες έχουν 5% αποδόσεις κέρδος. 5% να έχουν και λιγάκες. Όχι παραπάνω. Ξαφνικά θα έχουμε μια τεράστια συρρήκνωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν το κάνει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί είναι στην τσέπη των συγκεκριμένων κυρίων. Θα μείνει, λέτε, σε μια προφορική δέσμευση η κυβέρνηση? Ούτε δεσμεύεται καν. Ποια είναι η προφορική δέσμευση? Θα κάνει τι? Δεσμεύεται. Στη Βουλή είπε ότι θα δούμε ποιος ήταν ο μέσος όρος των κερδών και θα πάρουμε σχεδόν το 100% από τα υπερκέρδη. Εσείς λέτε στα κέρδη που έχουν έτσι κι αλλιώς. Κοιτάξτε, ακούστε με. Δεν θα έχουν κέρδη, γιατί τα κρύβουν τα κέρδη. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτές οι μεγάλες εταιρείες έχουν πάρα πολύ επιδέξιους λογιστές. Η CVC που αγόρασε τη ΔΕΗ έχει άλλες 30-40 εταιρείες στο εξωτερικό. Δεν θα εμφανίσει η ΔΕΗ κέρδη. Θα αγοράσει η ΔΕΗ ένα παλιόχαρτο από μια εταιρεία της CVC στο Λουξεμβούργο. Το οποίο παλιόχαρτο αυτό, τίποτα, μπορεί να είναι και τσελεμεντές, έτσι. Δεν έχει καμία σημασία τι θα γράφει επάνω. Θα το χρεώσει η εταιρεία της CVC στο Λουξεμβούργο στη ΔΕΗ της Ελλάδας ένα ποσό ίσο με τα κέρδη της ΔΕΗ της CVC στην Ελλάδα. Και ξαφνικά πάντως αυτό, αν είναι αληθινό, είναι, κύριε Βαρουφάκη, είναι θλιβερό. Διότι αν λέμε ότι η ίδια η πολιτεία δεν μπορεί να έχει αξιόπιστα στοιχεία γι' αυτό, τότε έχουμε ένα διαλυμένο κράτος, όπως το περιγράφετε. Δεν είναι έτσι, λειτουργούν αυτές οι εταιρείες. Κύριε Πολυζό, η Amazon πέρσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε 42 δισεκατομμύρια, όχι εκατομμύρια, 42 δισεκατομμύρια πωλήσεις. Τζίρο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο. Πλήρωσε μηδέν. Μηδέν. Μέσα από αυτή την διαδικασία. Με το ίδιο μαγείρεμα, λέτε. Ξέρετε, είναι απολύτως νόμιμο, έτσι. Το χειρότερο είναι ότι είναι απολύτως νόμιμο. Οπότε, εγώ τι λέω. Το 25 τι λέμε. Στην πηγή να σώσετε τον άνθρωπό μας. Μην τον βάζετε να πληρώνει τιμή πολύ μεγαλύτερη από το μέσο κόστος και μετά να ψάχνετε να βρείτε, να συγκρούεστε με τους υπερλογιστές των μεγάλων αυτών εταιριών, να ψάξετε να βρείτε τα κέρδη. Είναι σαν να σας λέει η αστυνομία ότι δεν θα πιάνει τους ληστές γιατί η εφορία τους φορολογεί. Πρόκειται για μια απίστευτη ανοησία. Μην αφήνουμε τη ληστεία να γίνεται.
να βάζουμε μια χοντρική τιμή η οποία να μην ξεπερνάει το 5% του μέσου κόστου, όχι του ριακού κόστου, ώστε να μην δίνουν του καταναλωτέ την ώρα που ανοίγουν το λογαριασμό τη ΔΕΗ. Μάλιστα. Τώρα, εσείς βλέπετε να έχει τέλος αυτή η ιστορία της ενεργειακής κρίσης ή θα μας συνοδεύσει δυστυχώς για αρκετούς μήνες, γιατί μπορεί να σβήσαμε τα καλοριφέρ, ευνόησε η καλοκαιρία, αλλά έρχεται ένα καλοκαίρι που η ενέργεια θα χρειαστεί και πάλι. Στη βιομηχανία είναι καθημερινά αναγκαία η ενέργεια. Δύο είναι τα ζητούμενα. Το πρώτο, να συμπιεστεί η τιμή σήμερα στο επίπεδο του κόστους. Δεν θα πάει εκεί που ήταν πριν από δύο χρόνια, αλλά θα κατέβει πολύ. Έχει σημασία αυτό. Να μην περιμένουμε τη συμπίεση του ενεργειακού κόστους, να συμπιέσουμε την ισχροκέρδη. Όσο αφορά το ερώτημά σας, πότε εκτιμώ ότι θα αρχίσει να γίνεται αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στα καύσιμα στην ενέργεια. Εξαρτάται από το πόλεμο. Και εξαρτάται από τις επιπτώσεις που θα έχει ο πόλεμος. Αν αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, κλείσει ο Nord Stream 1 μετά από πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών και η Γερμανία αναγκάζεται να αγοράζει πανάκριβο υγροποιημένο φυσικό αέριο από την Αμερική, από το Κατάρ, δηλαδή από εκεί που και εμείς αγοράζουμε υγροποιημένο αέριο, η τιμή θα ανέβει κι άλλο. Έχει πολύ μεγάλη λοιπόν σημασία, πρωταρχικά για τους ανθρώπους που σκοτώνονται στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, να υπάρξει πίεση προς μια ειρηνευτική διαδικασία που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δυστυχώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπονομεύουν την ειρήνευση όταν ο κύριος Μπάιντεν βγαίνει και μιλάει για γενοκτονία του Πούτιν. Ουσιαστικά τι λέει, ότι με σένα δεν πρόκειται να κάνουμε συμφωνία. Το οποίο δεν με πειράζει εμένα προσωπικά, γιατί θεωρώ τον Πούτιν ιδεχθή. Αλλά αν θέλουμε να λήξει ο πόλεμος, πρέπει να λήξει ο πόλεμος με μια συμφωνία με τον Πούτιν. Αν είναι να κρατήσει αυτό 10 χρόνια και να έχουμε ένα Αφγανιστάν στην περιφέρεια της Ευρώπης, να σκοτώνονται άνθρωποι από τη μία μεριά και να πτωχεύουν οι μικρομεσαίοι εδώ στη Θεσσαλία, στην Κρήτη, στη Θράκη, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, για όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε η απάντηση στο ερώτημά σας σχετίζεται και με την στάση που έχει η Ουάσιγκτον απέναντι στην ειρήνευση στην Ουκρανία. Είναι όλα συνδεδεμένα, δυστυχώς. Τώρα, ως προς τον ορίζοντα του πολέμου, θα επιχειρούσατε μια εκτίμηση, δηλαδή είναι κάτι που μπορεί να κρατήσει και μήνες, κύριε Υπουργέ? Και χρόνια. Και χρόνια, βεβαίως. Για σκεφτείτε εδώ. Θα επανέλθω σε αυτό που είπα μόλις προηγουμένως. Πραγματικά με θορύβησε να ακούω από τον πρόεδρο Μπάιντεν τρεις φορές χθες. Τρεις φορές χρησιμοποίησε τη λέξη γενοκτονίας, λέτε. Τρεις φορές. Καλά, καταρχάς δεν πρέπει αυτή τη λέξη να τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ εύκολα, να μην την πληθωρίζουμε, γιατί μετά χάνει την έννοια της. Έτσι. Στο Ιράκ, όταν εισέβαλαν οι Αμερικανοί, σκοτώθηκε ένα εκατομμύριο κόσμος. Εκείνο τι ήταν δηλαδή? Η γενοκτονία των ποντίων πώς συγκρίνεται? Αλλά πέραν αυτό. Όταν μιλάει για γενοκτονία, ουσιαστικά τι λέει, τι σηματοδοτεί στον κύριο Πούτιν? Ότι η μόνη πιθανότητα να κερδίσει. Η μόνη πιθανότητα να επιβιώσει ο ίδιος ως Βλάντιμιρ Πούτιν είναι να συνεχίσει αυτό το πόλεμο υπάπειρον. Γιατί αν η Ουάσιγκτον του λέει ότι η εναλλακτική είναι να σε πάω και να σε δικάσω και να σε καταδικάσω για γενοκτονία, ο Πούτιν θα συνεχίζει αυτό το πόλεμο και μπορεί, ξέρετε, να το συνεχίσει και για 5 και για 10 χρόνια. Η Ρωσία έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Να σας θυμίσω ότι οι κυρώσεις αυτές πλήττουν το ρωσικό λαό, δεν πλήττουν τον Πούτιν. Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας προχτές ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του ισοζυγίου πληρωμών. Η Ρωσία σήμερα έχει το μεγαλύτερο στην ιστορία της πλεόνασμα στο ισοζυγείο πληρωμών. Θα έχει ένα πλεόνασμα της τάξης των 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Γιατί εξακολουθεί να πουλάει φυσικό αέριο και πετρέλαιο σε πολύ ψηλές τιμές, λόγω της κρίσης που ήδη έχει προκαλέσει. Δεν έχει εισαγωγές, έχει ένα τεράστιο πλεόνασμα. Ο Πούτιν μπορεί να συνεχίσει αυτή τη σφαγή και τον πληθωρισμό εδώ για πολλά χρόνια ακόμα. Γι' αυτό η Δύση έχει ιερή υποχρέωση να βρει μια λύση η οποία δεν θα αφήνει κανέναν αρκετά ικανοποιημένο, έτσι, αλλά θα είναι μια πολύ καλύτερη λύση από το να συνεχίσουμε ένα τέτοιο πόλεμο 5-10 χρόνια. Να έχουμε ένα Αφγανιστάν στην περιφέρεια. Εσείς όμως στη Δύση βλέπετε δύο πόλους.
Λέτε, άλλοι πολιτικοί ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το ζήτημα και άλλη η ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Θα μπορούσε την πρωτοβουλία να τη διεκπεραιώσει για ειρήνευση, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς το καπέλωμα των Ηνωμένων Πολιτειών και τη συμμαχία του ΝΑΤΟ? Σε καμία περίπτωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εξωτερική πολιτική. Αν βάλουμε τις λέξεις ευρωπαϊκή, εξωτερική και πολιτική μαζί, καταλήγουμε σε ένα ανέκδοτο. Μόνο η Ουάσιγκτον μπορεί να το κάνει. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο μόνο σε αυτό που είπατε. Εγώ δεν βλέπω τη διαφορά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ βλέπω ένα διχασμό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ουάσιγκτον, δεν συμφωνούν όλοι. Υπάρχουν ακόμα και, αν θέλετε, γεράκια που κάποτε θα έβλεπαν την προοπτική συνέχιση ενός πολέμου ως κάτι πολύ θετικό, οι οποίοι καλούν τον πρόεδρο Biden να βάλει νερό στο κρασί του, βλέπουν την απολυταρχία του δολαρίου να συγκλονίζεται και να κλονίζεται. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που ήταν υπέρ της εισβολής στο Ιράκ, που τώρα λένε πιο μαλακά στον Biden. Και ταυτόχρονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει από τη μία μεριά, για παράδειγμα, τον κύριο Stoltenberg, ο οποίος ως Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ γυρίζει αριστερά και δεξιά και βγάζει κηρύγματα υπέρ μιας συνέχισης του πολέμου μέχρι να πέσει ο Πούτιν, αν είναι δυνατόν. Έχει έναν Όλαφ Σόλτς, ο οποίος μασάει τα λόγια του, δεν ξέρει τι να πει ο άνθρωπος. Έχει έναν Εμμανουέλ Μακρόν που βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της καριέρας του κόντρα στην κυρία Λεπέν. Έχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι διαιρεμένη και έχει και μια Αμερική που είναι διαιρεμένη. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα δικά σας. Σήμερα στη Λάρισα, αύριο στα Τρίκαλα. Με τι πρόγραμμα για αύριο? Αύριο θα κάνουμε επίσκεψη στο νοσοκομείο, θα κάνουμε επίσκεψη στον Εμπορικό Σύλλογο, θα μιλήσουμε με ανθρώπους στον δρόμο. Ξέρετε, μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα περπατώντας στον δρόμο σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας, μιλώντας με κινήματα, με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να λύσουν προβλήματα τοπικά σε επίπεδο γειτονιάς. Αυτά που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ποτέ δεν μας μεταφέρουν και τα οποία πρέπει οι ίδιοι να πάμε να κάνουμε ένα δειγματοληπτικό έλεγχο για το ποιες είναι οι αντοχές της κοινωνίας μας, ποιες είναι οι δυνατότητες της κοινωνίας μας, ποια μικρά θαύματα επιτελούνται σε όλη την επικράτεια. Είμαι σίγουρος ότι θα δω τέτοια μικρά θαύματα και στα Τρίκαλα αύριο, όπως και σήμερα το βράδυ στη Λάρισα. Θα συναντηθώ στο Εμπορικό Επιμελητήριο με ανθρώπους εδώ στη Λάρισα που υποφέρουν πάρα πολύ από τον πληθωρισμό, από τα κόκκινα δάνεια, από μια φορολογία η οποία φουντώνει ακόμα περισσότερο την ακρίβεια για τους πελάτες τους. Υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει. Να σας πω, όταν δεν γράφει κάμερα, γιατί σε αυτές τις επισκέψεις πάντα υπάρχει και μια κάμερα, ρωτά ο πολιτικός πώς με βλέπετε, θέλει να ξέρει τι εικόνα, πέρα από αυτό που καταγράφει μια δημοσκόπηση που την έχει παραγγείλει εκείνος, την έχει παραγγείλει κάποιος άλλος, άρα από εκεί βγάζει κάποια συμπεράσματα, αλλά μπαίνετε στον πειρασμό να πείτε στον πολίτη πώς βλέπετε την πορεία του δικού μου κόμματος, πώς είμαι εγώ, τι θα θέλατε να αλλάξω, τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει, τι κάνετε ποτέ αυτή τη συζήτηση? Ειλικρινά ποτέ. Ειλικρινά ποτέ, γιατί, να σας πω γιατί νιώθω μια πολύ μεγάλη... ένα δέος απέναντι στους ανθρώπους που παλεύουν σε καθημερινή βάση. Και το τελευταίο πράγμα που τους ενδιαφέρει είναι ο Βαρουφάκης, το ΜΕΡΑ, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης. Δεν τους ενδιαφέρει. Άρα έχετε συστολή να το κάνετε. Τώρα που είπατε ο Τσίπρας θα στείλετε εκπρόσωπο αύριο στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, ήθιστε να καλούνται τα κόμματα του κοινοβουλίου τουλάχιστον στα συνέδρια των κομμάτων? Θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου μας, ο Μιχάλης Κρυθαρίδης, που να τον ξέρετε, είναι εξαιρετικός νέος άνθρωπος. Ο οποίος θα μιλήσει κιόλα. Θα απευθύνει και λόγο στο συνέδριο του. Θα απευθύνει χαιρετισμό, βέβαια. Ο πολιτισμός το κάνουμε με όλα τα κόμματα που τελειώσουν. Ναι. Επειδή γίνεται αυτή η συζήτηση με μήλον της Έριδος ή με σάκο του Μπόξ, ανάλογα πώς το διαβάζει κανείς, με το κίνημα αλλαγής ανάμεσα στα δύο κόμματα, εσείς έστω κάποιους υπαινιγμούς έχετε για το. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι η απλή αναλογική θα υποχρεώσει σε συνεργασίες τα μεγάλα κόμματα. Δηλαδή, κανείς δεν θα πιάσει. Αν έχουμε επαναληπτικές εκλογές, μόνο θα αλλάξουν τα πράγματα, αλλά δεν έχουμε αλλαγή εκλογικού νόμου. Εσάς έχουν γίνει πενιγμοί για την επόμενη μέρα των εκλογών? Ακούμε πάρα πολλά. Έχουμε πολύ μικρό καλάθι, θα μου επιτρέψετε να πω. Κοιτάξτε,
Η δική μου κρίση, τώρα μιλώ προσωπικά, δεν μιλώ ως Μέρα 25, θα μοιραστώ την εκτίμησή μου μαζί σας. Την προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση μετά την πρώτη Κυριακή. Και αυτό γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει λόγο να παραδώσει τα όπλα αμέσως μετά την πρώτη του εκλογή στη Βουλή των Ελλήνων σε σχέση με την Ευρωβουλή. Τα δύο μεγάλα κόμματα θα θέλουν να μετρήσουν τις δυνάμεις τους με την ενισχυμένη αναλογική στη δεύτερη Κυριακή. Στη δεύτερη Κυριακή, εάν προκύψουν από τις εκλογές συμμαχίες ικανές μεταξύ είτε Νέας Δημοκρατίας και Κινάλ ή ΣΥΡΙΖΑ και Κινάλ, θα σχηματιστεί μια τέτοια δικομματική κυβέρνηση. Το πρόβλημα το μεγάλο, και είναι πρόβλημα για τους δανειστές μας αυτό, είναι πρόβλημα για τις Βρυξέλλες, είναι πρόβλημα για αυτούς που θέλουν οπωσδήποτε να υπάρξει μια συγκυβέρνηση η οποία να περάσει τα μέτρα λιτότητας που θα έρθουν. Τα είπε ο κύριος Ρέγκλινγκ προχθές. Εγώ τους ακούω, ξέρετε, τους Τρικανούς, γιατί ενίοτε λένε την αλήθεια όταν λένε ότι πρέπει να υπάρχει σημαντικό πλεόνασμα στον προϋπολογισμό του χρόνου. Με άλλα λόγια, λιτότητα. Πρέπει να σχηματιστεί κυβέρνηση η οποία να περάσει αυτά τα μέτρα του κύριου Ρέγκλινγκ. Και πολύ φοβάμαι ότι αν δεν μπορεί να σχηματιστεί μια δικομματική κυβέρνηση, τότε η μεγάλη πίεση θα είναι στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα να αποδεχτούν μια τρικομματική κυβέρνηση χωρίς ούτε το Μητσοτάκη ούτε τον Τσίπρα στο Μαξίμου. Και εκεί θα γίνει, αν θέλετε, μια κοινή αποδοχή πρωθυπουργός, λέτε. Βέβαια. Και εκεί θα ξενυχτάνε τόσο στην Κουμουνδούρου όσο και στο Μαξίμου. Μάλιστα. Να δουν. Να σας πω όμως. Δεν το έχει πει ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά κορυφαία στελέχη λένε ότι το σενάριο άλλου πρωθυπουργού από τον δικό μας ηγέτη, αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, δεν μπαίνει σε συζήτηση. Θα αναγκαστούν να βάλουν τόσο νερό στο κρασί τους και να το αποδεχθούν στο τέλος, λέτε? Προφανώς. Κύριε Πολύζο, αν το 2011 είχαν ρωτήσει στις αρχές του 2011 είχαν ρωτήσει τον κύριο Σαμαρά, τότε που ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αν θα δεχόταν ποτέ να μπει άλλος πρωθυπουργός αντί για αυτόν, ή τον κύριο Παπανδρέου, θα λέγανε ποτέ ναι? Κι όμως, όταν ήρθε η πίεση της Μέγκυνης από την Τρόικα, από τις Βρυξέλλες, βάλανε τον κύριο Παπαδήμο. Κάτι τέτοιο θα γίνει και εδώ, γιατί η πίεση θα είναι πολύ μεγάλη. Δείτε την Ιταλία, δεν είναι κάτι τραβηγμένο αυτό που σας λέω. Η Τρόικα. Μάλιστα. Οι Βρυξέλλες επέβαλαν τον κύριο Ντράγκη σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι πολύ ξένο με τον κύριο Ντράγκη. Πολύ καλή συνέχεια στην περιοδία σας. Έχετε και στο υπόλοιπο της ημέρας συναντήσεις στη Λάρισα, όπως είπατε, και αύριο στα Τρίκαλα. Καλό Πάσχα. Γεια σας, κύριε Βαρουφάκη. Γεια σας. Ευχαριστούμε θερμά.